Το βήμα τη παρουσιάστρια ζήσατε και μια κόντρα που παλιά τη. Τα έχω δει όλα. Και αισθάνομαι ότι έχουν περιπτώσει εδώ να φύγω. Γιατί θεωρώ ότι όταν λέω ότι ο Δημήτρης έκανε κάποια πράγματα, εξαπλώ μια μου άρεσε και το κλου τη Επιτροπή ότι δεν ακούσαμε καλά λόγια, θεωρώ ότι υπάρχει βαρύτητα κάποιων κριτών και κάποιοι άλλοι, είτε μα πούν καλό, κακό, μέτριο, δεν μα ενδιαφέρει κιόλα. Άρα εγώ θα αισθάνομαι λίγο περιττό. Δηλαδή, την άλλη Κυριακή, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Μάλιστα, εκείνη την ώρα προσπαθώ να σκεφτώ σαν. Λέω τώρα. Δεν δικαιούσε να πεις και πάρα πολλά πράγματα, διότι εδώ παρουσιάζεις. Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα ετοιμαζόμουν να πω, μην έρθεις την άλλη φορά. Λάβει μου, αντίστοιχα και εγώ ξέρω πολύ καλά πώς το ερμηνεύω. Αν αυτό δεν είναι αρεστό ή αντιληπτό, οκ, σαφές. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσω κάτι τέτοιο. Και έλεγα από μέσα μου, μην το πεις, τώρα είσαι σε αυτό, μην το πεις, θα ξεφτυλιστούμε. Μου γύρισε το μάτι. Δεν το έχω συνηθίσει εγώ αυτό. Μου γύρισε το μάτι. Λέω, οπ. Ζορίστηκα, ενοχλήθηκα, δεν το φανταζόμουν. Επειδή εγώ δεν ξεφουσκώνω τα νεύρα μου τόσο εύκολα, μετά που κανονίσαν όλοι να βγουν, εγώ δεν πήγα. Την επομένη μιλήσαμε λίγο πιο συγκρατημένα.